Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ σήμερα ημέρα Πέμπτη, η ώρα 11 το βράδυ και το ραντεβού μας κάθε Δευτέρα και Πέμπτη στις 11 από την TV 100 και σε επανάληψη την επόμενη μέρα στο πρόγραμμα της Δημοτικής Τηλεόρασης της Θεσσαλονίκης με την εκπομπή Σφήνα στα Σπορ. Σήμερα θα μιλήσουμε ειδικά με δεδομένο ότι υπάρχει και έναρξη αγωνιστικής δράσης στο πρωτάθλημα μπάσκετ με τους αγώνες κυπέλου, αλλά και από την άλλη πλευρά υπάρχει και η υποχρέωση της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου. Άρα δεν έχουμε πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Έχουμε όμως ξεκίνημα για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Όπως γνωρίζουμε όλοι, ΠΑΟΚ, Άρης και Ηρακλής είναι μέσα στο πρωτάθλημα της Basket League και φυσικά το μεγάλο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον ΠΑΟΚ, ο οποίος ξεκίνησε χτες με νίκη στο πρώτο παιχνίδι επί της Λάρισας για το κύπελο. Θα μιλήσουμε για το φετινό ΠΑΟΚ, για το φετινό μπασκετικό ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει προσφέρει μεγάλες χαρές στον κόσμο του ΠΑΟΚ κατά το παρελθόν, αλλά υπήρχε και μια περίοδος πάρα πολύ δύσκολη. Με έναν άνθρωπο ο οποίος μπήκε στον ΠΑΟΚ, βέβαια δεν μπήκε τώρα, είναι πολύ γνωστός στους φίλους του ΠΑΟΚ και πολλά χρόνια και από την παρουσία του στην Τούμπα και στο ποδόσφαιρο αλλά και στο μπάσκετ. Ο κύριος Θανάσης Χατζόπουλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και ουσιαστικά ο χρηματοδότης μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή, κύριε Χατζόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Πετρουλάκη. Και να πω καλή επιτυχία στην προσπάθεια την οποία θα κάνετε, στον ΠΑΟΚ φέτος στο μπάσκετ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να πω βέβαια ότι χτες είχαμε την πρεμιέρα και είχαμε την νίκη στο πρώτο παιχνίδι επί της Λάρισας, που δεν ήταν και τόσο εύκολη αντίπαλος όπως αποδείχθηκε. Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ κατάφερε και ξεπέρασε τα προβλήματα τα αγωνιστικά. Πώς το είδατε σαν ξεκίνημα? Κοιτάξτε, το ξεκίνημα ήταν στην αρχή του παιχνιδιού, ήταν λίγο δύσκολο, τα παιδιά μπήκαν λίγο νευρικά στην αναμέτρηση, αλλά μετά το 15 λεπτό αρχίσαμε να παίζουμε καλό μπάσκετ, βγάλαν ενέργεια, δείξαν ποιότητα και νομίζω ότι έγινε ένα καλό παιχνίδι και χαιρόμαστε φυσικά που πήραμε και τη νίκη και, την πρόκριση στην επόμενη φάση. Βεβαίως. Θέλω λίγο να βοηθήσετε από το κοντρόλ. Ο κύριος Χατζόπουλος δεν είναι πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, να το διορθώσουμε λίγο. Μέλος της διοίκησης ΚΑΕ ΠΑΟΚ, να κρατάμε και τους τύπους. Πρόεδρος είναι ο κύριος Καρακούσης, ο οποίος είναι έμπειρος και να είμαστε λίγο, μπορεί να είναι δικό μας το λάθος, το διορθώσουμε. Άρα, μέλος της διοίκησης ΚΑΕ ΠΑΟΚ, βεβαίως μέλος της Τριμελούς Επιτροπής με τον κύριο Τριλιράκη μαζί. Ξεκίνησαν από την αρχή με τον Άρη τον Καρακούση σαν πρόεδρο, ο οποίος είναι και πολλά χρόνια στον ΠΑΟΚ, και ο Θανάσης Χατζόπουλος. Ήθελα να ρωτήσω, γιατί έχουμε πληροφορηθεί ότι από την αρχή μπήκατε πολύ δυνατά και με τις μεταγραφές κλπ. Πώς σχεδιάσατε στο μυαλό σας, όχι μόνο εσείς, αλλά όλοι μαζί, το φετινό ΠΑΟΚ? Καταρχήν θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα ανταγωνιστικό σύνολο, να είναι μια ομάδα η οποία να μπορέσει να διακριθεί όσο μπορεί να διακριθεί, τέλος πάντων, στο πρωτάθλημα και να έχει όση καλύτερη πορεία μπορεί στους αγώνες του κυπέλου. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα την Ευρώπη την αποκλείσαμε από την αρχή καθαρά για οικονομικούς λόγους και για να μην υπάρχουν τα έξοδα που χρειάζεται σε αυτή τη διοργάνωση. Με αυτό το σκεπτικό επιλέξαμε τους παίκτες. Στήθηκε μια ομάδα η οποία έχει και αρκετά νέα παιδιά, γιατί είχαμε τα μάτς από εβδομάδα σε εβδομάδα και όχι δύο παιχνίδια τη εβδομάδα. Και έτσι σχεδιάστηκε από την αρχή η ομάδα για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στη φετινή χρονιά. Καινούργια ομάδα η οποία ξεκίνησε με πρώτο να κλείσει τον αρχηγό, τον Μαργαρίτη. Φυσικά. Ήταν ο πρώτος στόχος, ήταν να κλείσει ο αρχηγός μας. Ο άνθρωπος που είναι τόσα χρόνια, ένατος χρόνος, αν θυμάμαι καλά, φέτος στην ομάδα. Και θέλαμε να ξεκινήσουμε από τον αρχηγό. Ο οποίος Μαργαρίτης ήρθε σχετικά μεγάλο στον ΠΑΟΚ, αλλά το θέμα είναι ότι πρόσφερε και την ψυχή του μέχρι στιγμής. Είναι και την ψυχή του και είναι ακόμα εφηβεία περνάει ο Βαγγέλης. Έχει ακόμα πολλά χρόνια. Έτσι δείχνει τουλάχιστον. Σωστός. Με τους ξένους, τι έγινε με τους ξένους, η επιλογή πώς έγινε? Οι ξένοι επιλέχθηκαν, ήτανε, ειδικά στην περιφέρεια, ήταν παιδιά που είχαν ξαναπαίξει το ελληνικό πρωτάθλημα, ξέραν το πρωτάθλημα και θέλαμε να τους ενσωματώσουμε στην ομάδα για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια δυνατή περιφέρεια μαζί με κάποιους ποιοτικούς Έλληνες που έχουμε κλείσει. Λοιπόν, για να έχουμε έτσι μια καλή περιφέρεια με ανταγωνιστικούς παίκτες και από εκεί και πέρα κάναμε και κάποιες επιλογές Ελλήνων και στους ψηλούς για να μπορέσουμε να έχουμε, περισσότερες επιλογές ξένων. Γιατί όπως ξέρετε, οι ξένοι είναι μέχρι 6 τον αριθμό. Βέβαια. Οπότε προτιμήσαμε να είναι περισσότεροι στους σταγκάρ
και να πάμε σε λιγότερους στους ψηλούς. Έγινε και η επιλογή και του Κακλαμανάκη στο τέλος, ο οποίος έπαιξε χθες και τα πήγε πολύ καλά. Αλλά όλοι νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω πήγανε πολύ καλά στο παιχνίδι. Όλη η ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλή. Αν και να πω, κύριε Χατζόπουλε, αυτό που μετράει περισσότερο είναι ότι μπήκατε εσείς και αυτή είναι η αλήθεια. Βοηθήσατε εσείς προσωπικά οικονομικά για να στηθεί αυτή η ομάδα, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει προβλήματα, έχει χρέη. Άλλωστε, και δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ που έχει χρέη, όλες οι ομάδες έχουν. Αλλά τέλος πάντων, βρήκατε μια κατάσταση. Αυτό πώς θα αντιμετωπίζετε? Κοιτάξτε, το θέμα των χρεών είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τα χρέη τώρα από πού δημιουργήθηκαν νομίζω είναι γνωστά ιστορίες. Ναι. Από εκεί και πέρα τόσα χρόνια κάθε χρόνο απλώς αποπληρωνόταν παλιά χρέη δημιουργώντας νέα και συντηρούνταν μια κατάσταση τόσα χρόνια. Θα πρέπει αυτό κάποια στιγμή να καταφέρουμε να το αλλάξουμε. Και όπως έχω πει επανειλημμένα, ο μόνος τρόπος για να αλλάξει είναι η συμμετοχή του κόσμου. Ως τώρα ζητούσαμε συνέχεια την βοήθεια του κύριου Σαββίδη, ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ και τον μπάσκετ, μην κρυβόμαστε, έχει βοηθήσει με εκατομμύρια ευρώ, αλλά δεν είναι η λύση. Για να σβηστούν όλα πρέπει να μαζευτεί ένα σημαντικό ποσό χρημάτων για να μπορέσουμε να σβήσουμε παλιά χρέη και να συνεχίσουμε να λειτουργούμε την ομάδα, μη δημιουργώντας καινούρια. Μόνο έτσι θα μπορέσει να υπάρξει βελτίωση και σε ένα βάθος 3, 4, 5 χρόνων να μπορέσει η ομάδα να ξεχρεώσει και να μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα. Σε αυτό το τομέα θα χρειαστείτε και την συνδρομή του κόσμου του ΠΑΟΚ, γιατί είναι σημαντικό αυτό. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ έχει στηρίξει ειδικά την εποχή Ζαγοράκη που τη ζήσαμε όλοι, όταν ο ΠΑΟΚ δεν είχε στον ήλιο μοίρα στην κυριολεξία, ήρθε ο Ζαγοράκης, ανέλαβε πρόεδρος και έχει 22.000 διαρκείας. Τότε στήριξε ο κόσμος. Αυτό είναι αλήθεια, ότι ο λαός του ΠΑΟΚ μπορεί να σώσει αυτήν την ομάδα. Έχουμε στην πρόθεσή μας είναι να ανοίξουμε μια αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου, όπου να μπορέσει ο κόσμος να μπει και με 10 ευρώ, 5 ευρώ, 50 ευρώ, ό,τι μπορεί ο καθένας, αρκεί να μαζευτεί μεγάλη μάζα. Ναι. Εκεί είναι που θα μπορέσουμε, έστω πολλοί άνθρωποι με λίγα λεφτά, να μπορέσει να στηριχτεί αυτή η προσπάθεια, να μαζευτούν τα χρήματα για να μπορέσουμε να μειώσουμε τα χρέη. Το να μιλάμε να τα μηδενίσουμε με μία αύξηση, δεν ξέρω, αλλά θα είναι ουτοπικό. Είναι πολλά τα χρέη. Και πολύ ρομαντικό. Είναι εκατομμύρια. Δεν είναι πάνω από 3 εκατομμύρια. Είναι πάνω από 3, ναι. Και πάνω από 4. Είναι τουλάχιστον, μαζί με τα δάνεια του κύριου Σαββίδη, είναι τουλάχιστον 6 με 6,5 εκατομμύρια. 6 με 6,5. Ναι. Τα δάνεια του κύριου Σαββίδη είναι γύρω στα 2,5, αν δεν απατάμε. 2 με 2,5, κάπου εκεί. Κάπου εκεί τα πέρα, οποία, ναι, ο κύριος Σαββίδης τα απαιτεί. Κοιτάξτε, δεν έχει πει ακόμα τίποτα. Θεωρητικά δεν τα απαιτεί, αλλά απλώς υπάρχουν, φαίνονται σαν χρέη της ομάδας και θα πρέπει και αυτά να δούμε πώς μπορούμε να τα διευθετήσουμε, να το πω, τα συμφωνήσουμε για να φύγουν ακριβώς. Για να μην υπάρχει αυτή η υποχρέωση. Από την άλλη πλευρά, η αύξηση του κεφαλαίου θα είναι της τάξης, ας πούμε, του 1 εκατομμυρίου ευρώ ή των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Το πλάνο μας είναι να βγούμε πρώτα στον κόσμο, να δούμε τι χρήματα θα μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε και από εκεί και πέρα, έχοντας συγκεντρώσει τα χρήματα, να πούμε ότι θα πάμε για συγκεκριμένο νούμερο σε αύξηση του κεφαλαίου. Μάλιστα. Μια περίοδος περίπου 2 μηνών, όπου όποιος οπαδός θέλει θα υπάρχει λογαριασμός, θα ανοίξει λογαριασμός ειδικό σε τράπεζα και όποιος οπαδός θέλει θα πηγαίνει, θα καταθέτει τα χρήματα φυσικά με το ονοματισμό, με τα στοιχεία του κτλ. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα θα δούμε τι ποσό θα μαζευτεί και αυτό το ποσό θα είναι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. 100.000 κόσμους επί 20 ευρώ είναι 2 εκατομμύρια. Αυτό θα ήταν μια τεράστια αναπνοή για την ομάδα, δεν θα λύσει το πρόβλημα, αλλά θα είναι μια τεράστια αναπνοή να λυθούν σημαντικές οφειλές. Οφειλές οι οποίες πνίγουν την ομάδα στη λειτουργία της. Ναι. Όπως είναι η εφορία και όπως είναι παλιοί παίκτες, προπονητές και μάνατζερ. Οι οποίοι κυνηγάνε τον ΠΑΟΚ. Οι οποίοι ακριβώς κυνηγάνε τον ΠΑΟΚ και αν δεν αποπληρωθούν κάθε χρόνο θα υπάρχει στο ξεκίνημα και στη κατά τη διάρκεια της χρονιάς η απειλή των μπαν, των γνωστών μπαν, δηλαδή της απαγόρευσης μεταγραφών, που δυσκολεύει, πιστέψε με, πάρα πολύ το έργο. Αυτή τη στιγμή, μιας οποιασδήποτε διοίκησης, δεν είναι μόνο της δικιάς μας. Ναι.
Αυτό το θέμα της αύξησης, γιατί είναι σημαντικό η αύξηση του κεφαλαίου. Δηλαδή, ουσιαστικά λέτε θα μας δώσει ανάσες, ότι θα αλλάξει όλο το σκηνικό. Θα απευθύνετε προφανώς με κάποια επίσημη ανακοίνωση, αν δεν απατώμετε, ναι. Προς τον κόσμο, να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Ακριβώς, εννοείται. Έτσι θα γίνει. Φυσικά, θα γίνει και συνέντευξη τύπου. Βεβαίως. Με τον Ιβάν Σαββίδη δεν έχετε μιλήσει, γιατί λείπει κιόλας. Ακριβώς. Δεν είναι εδώ. Αυτή η περίοδος του κορονοϊού είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος. Ναι. Καταλαβαίνετε, όλοι μας λίγο πολύ φοβόμαστε με τον κορονοϊό. Όλοι υπάρχει ακριβώς ο κόσμος. Φυσικά. Εννοείται. Κακά τα ψέματα, καλής δεν είναι άτρωτος ή αθάνατος. Λέμε ότι οι θανάσιδες ειδικά, λέμε ότι αθανάσιοι, αθάνατοι. Αθάνατοι είναι οι αθανάσιοι. Αλλά εντάξει, είναι μόνο το όνομα. Δυστυχώς. Μόνο το όνομα. Όλοι κάποια στιγμή ο χρόνος μας πιάνει και. Όπως επίσης και οι επιδημίες. Οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Θέλουμε να είναι προστατευμένος, γιατί είναι ο άνθρωπος που έχει πραγματικά βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Και βοηθάει όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ και όλα τα τμήματα. Και βοηθάει και με τις επενδύσεις του γενικότερα την οικονομία και της Βόρειας Ελλάδας και της Ελλάδας γενικά. Και μιλάτε και σαν επιχειρηματίας τώρα, φυσικά. Εντάξει, βλέπετε αυτά τα οποία είναι, γίνονται. Λογικό είναι, όταν βλέπω επενδύσεις, να χαίρομαι και για τον τόπο μου. Γιατί ξέρω ότι κάποιοι άνθρωποι θα βρουν δουλειά, που είναι το πιο σημαντικό, λοιπόν, να μπορέσουν να ζήσουν τις οικογένειές τους και να κινείται η οικονομία. Βέβαια. Κύριε Χατζόπουλο, ξέραμε όλοι και ξέρουμε, γνωρίζουμε από το παρελθόν ότι ο κύριος Σαββίδης πλήρωνε ΙΚΑ εφορία ή ΕΦΚΑ εφορία, όπως λέγεται, της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Αν δεν πληρώσει φέτος, θα μπορέσετε να ανταποκριθείτε? Θα είναι πολύ δύσκολα. Δεν ξέρω αν θα τα βγάλουμε πέρα. Γιατί δεν είναι, σας λέω. Υπάρχουν τρομερές δόσεις σε παλιούς παίχτες. Υπάρχει κάθε μήνα δόσεις στη FIBA που έχουν βγει αποφάσεις της FIBA, δόσεις σε παίχτες και μάνατζερ. Αν δεν τα πληρώσεις. Άμα δεν τα πληρώσουμε, θα γυρίσουν όλο το συνολικό παλαιό συμβόλαιο αυτών πάνω των παίχτων σας. Ξανά πάνω και θα πρέπει η ομάδα πρώτα απ' όλα θα έχει απαγορεύσεις μεταγραφών και δεύτερον δεν θα μπορεί να. Ένα παίκτη να θέλουμε να αλλάξουμε, λέμε, κατά τη διάρκεια της χρονιάς, δεν θα μπορείτε. Να το κάνουμε. Γιατί θα υπάρχει λοιπόν, τον μπαν. Ακριβώς. Και βέβαια είναι το αρνητικό, το ντεζαβαντάζ είναι ότι δεν έχει κόσμο. Γιατί χτες, ας πούμε, αν είχε 3.000-4.000 κόσμο, θα είχατε και 5 εισιτήρια. Ακριβώς. Και φέτος ένα μεγάλο ντεζαβαντάζ, λοιπόν, είναι το ότι παίζουμε στην ουσία κάθε μάτς και κλεισμένο των θυρών. Αυτό για μας είναι, για ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ, είναι τεράστιο πλήγμα. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει κόσμο, έχει ένα τεράστιο γήπεδο. Που μπορεί να κόψει πολλά εισιτήρια. Και εκτός αυτού, εγώ θυμάμαι επί εποχής Πρέλεβιτς, πριν από λίγο καιρό δηλαδή, που παρακαλούσαν να γίνει κάνα μεγάλο παιχνίδι για να πάρουν λεφτά. 100.000, 50.000, 30.000, ό,τι παίρνανε, ας πούμε, για να πληρώσουν. Ακριβώς. Γιατί σε κάθε τέτοιο παιχνίδι, πέρσι μην ξεχνάτε, στο ΠΑΟΚ Άρης είχαμε sold out. Sold out, βέβαια. Στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός παρά 300 εισιτήρια πάλι δεν είχαμε sold out. Άρα αυτό λοιπόν, σημαίνει sold out. Κάποια είναι λεφτά. Βασικά έσοδα για την ομάδα. Ναι. Δηλαδή το γήπεδο είναι. Και επειδή η Θεσσαλονίκη βλέπω ότι πηγαίνει αρκετά καλά σε θέμα κρουσμάτων κτλ. Στον κορονοϊό. Ίσως θα πρέπει και η πολιτεία να σκεφτεί ότι έστω σε κάποιες περιοχές να αρχίσει να αφήνει τον κόσμο να μπει στα γήπεδα. Ναι. Γιατί και οι ομάδες το έχουν πραγματικά ανάγκη, να έχουν τον κόσμο δίπλα τους. Ειδικά, επαναλαμβάνω, ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ. Επιλέξατε Έλληνα προπονητή, τον κύριο Μέξα, ο οποίος είναι έμπειρος, πολλά χρόνια δουλεύει στο μπάσκετ. Ποια είναι έτσι η πρώτη εκτίμηση, βέβαια δεν θέλω να κάνετε κριτική, γιατί ακόμα νωρίς είναι, αλλά πώς επιλέχθη ο κύριος Μέξας να παραμείνει στην ομάδα? Κοιτάξτε, πέρσι ήρθε ο κύριος Μέξα σε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή. Θυμάστε ότι η ομάδα ήταν έτοιμη να πέσει κατηγορία. Ναι. Παρ' όλα αυτά δεν φοβήθηκε. Ήρθε, προσπάθησε, βελτίωσε κάποια πράγματα. Δυστυχώς ήρθε ο κορονοϊός και διέκοψε το πρωτάθλημα. Αλλά πραγματικά εγώ μέσα μου πίστευα ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα πέσει. Γιατί είχαμε μπροστά μας τα μάτς που μπορούσαμε να κάνουμε τις νίκες. Αυτές, μην ξεχνάτε, αλλάξαμε κάποιους παίχτες πέρσι, αρκετά τρεις παίχτες. Ήταν δύσκολο να προσαρμοστούν τόσο γρήγορα στην ομάδα. Οπότε θεωρώ ότι στα επόμενα μάτς θα βλέπαμε ένα καλύτερο ΠΑΟΚ και θα έκανε τις νίκες. Είχαμε τα εύκολα μας μάτς, ήταν προς το τέλος. Θα κάναμε τις νίκες τέλος πάντων για να μπορούσαμε να μείνουμε και αγωνιστικά. Ήρθε ο κορονοϊός. Έγινε διακοπή. Και όλα στραβώσανε, αλλά μετά τα πράγματα πιστεύω ότι μπήκαν σε μια σειρά. Εμείς θα δούμε τώρα τι δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ μετά τη λήξη του εσυνού αγώνα και βέβαια και ένα ρεπορτάζ από την νίκη του Διεφάλου του Βορρά στο μπάσκετ στο ξεκίνημα της φετινής χρονιάς.
Ο ανανεωμένος σε πρόσωπα ΠΑΟΚ διέλυσε τη Λάρισα 93-71 στο Παλατάκι, περνώντας τη φάση των 8 του κυπέλου, στην οποία θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο. Νομίζω ένα παιχνίδι που είχε δύο όψεις. Μία στα πρώτα, νομίζω, 12-13 λεπτά, που η άμυνα μας δεν ήταν στο γήπεδο πουθενά, ούτε η ένταση, ούτε χέρια, ούτε τακτική ακολουθήσαμε, τίποτα. Η Λάρισα έπαιζε το παιχνίδι πάρα πολύ εύκολα. Ευτυχώς για μας εκείνο το σημείο λειτουργήσε λίγο η επίθεσή μας και μπορούσαμε να μείνουμε κοντά στο σκορ, γιατί η εικόνα μας αμυντική ήταν για να χάνουμε μεγαλύτερη διαφορά. Νομίζω ότι από το 13-14 και μετά προσαρμοστήκαμε λίγο, παίξαμε καλύτερη, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, καλύτερη και ένα-ένα άμυνα και στα περισσότερα πικ εν ρολ ήμασταν παρόντες. Νομίζω στην επίθεση διαβάσαν τα παιδιά αρκετά καλά τις καταστάσεις που τους έδωσε η άμυνα της Λάρισας και θεωρώ ότι κερδίσαμε δίκαια. Η Λάρισα μπήκε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και προηγήθηκε με 8-12 και 13-19, έχοντας σε πολύ καλή μέρα στην περιφέρειά της, από την οποία βεβαίως πήρε λύσεις. Ο Δικέφαλος βελτίωσε την εμφάνισή του, ιδίως από την είσοδο του Μαργαρίτη στο μάτς. Κατάφερε να ισοφαρίσει 21-21, ήταν το σκορ του δεκαλέπτου, ενώ στο δεύτερο ο ρυθμός αυξήθηκε. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι ο Γκρίφι, Φολόβ και ο Κακλαμανάκης ήταν οι παίκτες που έδωσαν στον ΠΑΟΚ το σκορ τόσο έξω όσο και μέσα από τη ρακέτα. Χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο Δικέφαλος πέτυχε 30 πόντους στη δεύτερη περίοδο, πηγαίνοντας στα ποδητήρια με σύν 8, 51-43. Οι ασπρόμαυροι συνέχισαν στο ίδιο τέμπο και στο τρίτο δεκάλεπτο, έχοντας σε μεγάλη μέρα τον Νέλσον Τέρνερ. Πρέπει να πούμε βεβαίως πως έκλεισε το δεκάλεπτο σε 73-58, ενώ ο ΠΑΟΚ κατάφερε να διατηρήσει το μεγάλο σκορ και στο τέταρτο δεκάλεπτο. 21-24, 51-43, 73-58, 93-71 τα δεκάλεπτα. Αυτά έγιναν στο Παλατάκι, είδαμε και ακούσαμε και τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον κύριο Μέξα. Βέβαια η είδηση της ημέρας σήμερα είναι χωρίς αμφισβήτηση ποδοσφαιρική από πλευράς του ΠΑΟΚ και έχει να κάνει με την δήλωση την οποία έδωσε στα social media ο Αντρέ Βιερίνια, ο πρώην αρχηγός της ομάδας του Κεφάλου του Βορρά, ο οποίος Αντρέ Βιερίνια, όπως τουλάχιστον πληροφορηθήκατε όλοι, αν δεν πληροφορηθήκατε σας το λέμε εμείς, σήμερα ουσιαστικά είπε το αντίο στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Μέχρι χτες είπε περίμενα και εδώ βλέπουμε τα πλάνα από την τελευταία του εμφάνιση επί Λουτσέσκου βεβαίως με τον Λεβαδιακό, ένα παιχνίδι το οποίο ο ΠΑΟΚ το κέρδισε αλλά έγινε και φιέστα εκεί. Ήταν συγκλονιστικές αυτές τις στιγμές που έζησε ο κόσμος του ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι, γιατί ο Βιερίνια μπαίνει τραυματίας εδώ. Είναι κάτι το οποίο θα το θυμούνται όλοι και όλο το γήπεδο φωνάζει το όνομα του Αντρέ Βιερίνια. Τι δήλωσε λοιπόν ο Αντρέ Βιερίνια και τι μήνυμα έστειλε? Για να δούμε λίγο τι ακριβώς λέει. Δεν είναι εύκολο, ποτέ μου δεν το είχαμε τα λόγια, δεν μου χρειάστηκαν ποτέ να εξηγήσω σαν νιώθω. Γνωριζόμαστε καλά πια, δύο θητείες μαζί, δύο θητείες μια ζωή. Έχουμε πανηγυρίσει και κλάψει μαζί, όλα μαζί μέχρι χθες. Με σεβασμό απέναντί σας και τη σχέση ειλικρίνειας που από την πρώτη στιγμή είχαμε, οφείλω να πω ότι ήρθε η ώρα να κοιτάξω τι θα κάνω. Το ποδόσφαιρο ήταν, είναι και θα είναι κομμάτι της ζωής μου όπως και ο ΠΑΟΚ. Αλλά τη ζωή του την ορίζει ο καθένας όπως θέλει. Και εγώ θέλω ακόμη να παίξω ποδόσφαιρο, νιώθω και έχω την ανάγκη να προσφέρω ακόμη. Και εφόσον δεν μου δίνεται η δυνατότητα να το κάνω στο σπίτι μου, όσο και αν το προσπάθησα πλέον, θα πρέπει να κοιτάξω μπροστά. Μια πόρτα κλείνει, μια άλλη ενδεχομένως ανοίγει. Δεν ξέρω τι ακριβώς με περιμένει, αλλά σίγουρα ξέρω πόσο δύσκολα αναγκάζομαι να κλείσω αυτή του σπιτιού μου. Και το δικαίωμα να λέω, τον ΠΑΟΚ και την Τούμπα σπίτι μου, νομίζω το κέρδισα. Το νιώθω. Αυτή ήταν η δήλωση του Αντρέ Βιερίνια. Βέβαια, ο Θανάσης Χατζόπουλος παρακολουθεί και το ποδόσφαιρο. Άλλωστε, έχει σουίτα δίπλα στην Προεδρική πολλά χρόνια, έτσι, ναι. Ναι, αρκετά χρόνια. Αρκετά χρόνια. Άρα, ξέρετε τα πάντα εκεί. Βλέπετε και τον Ιβάν Σαββίδια τις πρώτες μέρες. Και μάλιστα, θυμάμαι χαρακτηριστικά, είχα μάθει δηλαδή ότι ο Σαββίδης όταν έφτιαξε τη σουίτα, ήρθε και σας ζήτησε συγγνώμη ή σας ζήτησε. Σας είπε ότι μήπως σας ενοχλώ, έτσι, ναι. Ναι, επειδή είχε επεκταθεί ένα τυχείο, ναι, και έκοβε κάπως την οπτική στο γήπεδο, ναι, γι' αυτό το λόγο είχε έρθει όντως, ο ίδιος. Στη σουίτα ο ίδιος. Ναι. Και ρώτησε αν σας κόβω, μήπως σας κόβω τη θέα. Αλλά εντάξει, ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν ήταν. Επειδή βγήκε λίγο πιο έξω η δικιά του σουίτα. Ναι, βγήκε λίγο πιο έξω, ναι, και αναγκαστικά κάποιες θέσεις δεν βλέπουν καλά το ένα κόρνερ. Αυτό δεν είναι. Αυτή τη σουίτα πόσα χρόνια την έχετε εκεί? Άμα σας πω, έχω ξεχάσει, δεν ξέρω. Πάνω από 8, πιστεύω. Έτσι, ναι, σίγουρα. Θέλουμε λίγο να μας πείτε και αυτή την τοποθέτηση, την άποψη σας λίγο για το Βιερίνια. Για μένα
Εντάξει, μου είναι πολύ δύσκολο να εκφράσω την πραγματική μου άποψη είναι ότι ο Βιερίνια δεν έπρεπε να φύγει. Ο Βιερίνια έπρεπε να κρεμάσει τα παπούτσια του στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τους λόγους τους οποίους οδήγησαν σε αυτή την απόφαση να μην ανανεωθεί το συμβόλαιό του, αλλά κατά τη γνώμη μου, όπως έκανα προσωπικά με τον Βαγγέλη τον Μαργαρίτη, που τον κρατήσατε. Κρατήσαμε τις σημαίες μας, δεν τις υποστέλουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, έπρεπε ο Βιερίνια να μείνει και νομίζω ότι και στα μάτς με την Κρασναντάρ έλειψε η εμπειρία των έμπειρων παιχτών που... και του Μάτος, και του Μάτος που έλειπε και του Μαωρίτσιο ενδεχομένως και του Βιερίνια σίγουρα. Λοιπόν, και για μένα αυτό ήταν ένα λάθος και ήρθε και η τιμωρία φυσικά. Μάλιστα. Με τον αποκλεισμό. Με βάση αυτά που είπαμε, κύριε Χατζόπουλε, πριν από λίγο και με βάση το σχεδιασμό του ΠΑΟΚ για την επόμενη χρονιά, είναι η δική σας παρουσία είναι μια καινούργια παρουσία στον μπασκετικό ΠΑΟΚ διοικητικά. Ναι. Και μια παρουσία και σαν ο άνθρωπος ο οποίος στηρίζει και οικονομικά τον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Άρα είναι ένα μπόνους για το άθλημα να υπάρχουν άνθρωποι σαν και εσάς. Ίσως θα μπορέσει να μας τα πει καλύτερα ένας πολύ έμπειρος στον χώρο της δημοσιογραφίας αλλά και του μπάσκετ, γεννημένος με στον μπάσκετ, θα έλεγα εγώ. Ο Βασίλης Κουντής, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα, Βασίλη, από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, καλησπέρα, φίλε Νίκο. Καλησπέρα και στον κύριο Χατζόπουλο, τον οποίο δεν έχω την τιμή και το εννοώ αυτό να τον γνωρίζω από κοντά, αλλά ακούω καλά πράγματα, οπότε νομίζω ότι είναι σαν να τον γνωρίζω. Εντάξει, με πρόλαβε, ναι. Διότι πάνω που έλεγε για το Βιερίνια, όση ώρα σας ακούγα, πήγα να πω, αλλά επειδή το έκανε ο ίδιος χθες, μάλλον το έκανε ο ίδιος προ λίγων ημερών και χθες έκανε και μια πολύ χαρακτηριστική χειρονομία. Αυτό ακριβώς πήγα να πω, ότι πραγματικά οι σημαίες και άνθρωποι οι οποίοι αν δεν γεννήθηκαν και δεν αποτελούν σάρκα της σαρκός των ομάδων έχουν δεθεί με αυτές, όπως συμβαίνει με τον Βαγγέλη τον Μαργαρίτη εδώ και περίπου μια δεκαετία από τότε που τον είχε περάσει ο Σούλες τα try out ως παίκτη της Α2. Πραγματικά αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι αποτελεί προνόμιο για τους παίκτες και θα έλεγα και σε ένα βαθμό στο μέτρο του δυνατού και χρέος για τις ομάδες. Την κίνηση αυτή από τον κύριο Χατζόπουλο, τον κύριο Τριλιράκη και φυσικά τον πρόεδρο, τον κύριο Καρακούστο στην ΚΑΕΠΑΟΚ, πώς τη βλέπεις? Μια καινούργια κίνηση. Τον Άρη τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε ταξιδέψει μαζί σε αποστολές, σε ταξίδια, σε μεγάλες στιγμές του ΠΑΟΚ βρεθήκαμε μαζί. Ο κύριος Χατζόπουλος είναι ένας σχετικά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, νέος παίκτης στο παιχνίδι και στο γήπεδο. Αλλά το εννοώ αυτό που λέω, ότι από το ρεπορτάζ και από όλα όσα έχω προλάβει να μάθω και να αλλιεύσω, νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική περίπτωση και του εύχομαι ολόψυχα και εύχομαι και στον ΠΑΟΚ ολόψυχα. Επειδή ο ΠΑΟΚ, εσείς τα ξέρετε πολύ καλύτερα, έχει ταλαιπωρηθεί από το 2009, είναι 11 χρόνια με διοίκηση πρωτοδικείου, ήταν η μοναδική και παραμένει ενδεχομένως σε έναν βαθμό, αλλά πάντως υπήρξε για πάρα πολλά χρόνια μια ομάδα που δεν είχε ούτε μεγάλο μέτοχο, ούτε μεγάλο ιδιοκτήτη, ούτε μεγάλο πρόεδρο και προσπαθούσε να κάνει τη δουλειά κάθε φορά χάρη στο φιλότιμο, στις άοκνες προσπάθειες ανθρώπων που του Μπανεπρέλεβιτς νωρίτερα. Επίσης διοικητικό πόστο ο Νίκος Σταυρόπουλος ή ο πρώην μάνατζερ ο Ζουνατζίδης της ομάδας, ο Τέλης ο Ζουνατζίδης, και όλα αυτά τα χρόνια είχε μια πολύ καλή μπασκετική μαγιά, άνθρωποι που ήταν μπασκετικοί και νομίζω ότι χρειαζόταν από τη στιγμή που το αποφάσισε ο κύριος Χατζόπουλος, και εύχομαι να μην το μετανιώσει, γιατί και αυτό πραγματικά είναι ένα πρόβλημα. Βλέπουμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι επένδυσαν στο μπάσκετ, κάποια στιγμή απογοητεύτηκαν είτε από την περιραίουσα ατμόσφαιρα, είτε από την κατάσταση, είτε δεν είχαν άλλη μεγάλη υπομονή ώστε να συνεχίσουν να επενδύουν χρήματα. Άλλωστε, δυστυχώς, και δεν θέλω να το εκλάβει αυτό ως μια αφορμή για να απογοητευτεί, ότι το μπάσκετ δεν έχει τα μεγέθη του ποδοσφαίρου, δεν έχει τα λεφτά του ποδοσφαίρου και πολλές φορές αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι οι οποίοι επενδύουν ότι είναι ένα βαρέλι χωρίς πάτο. Αλλά εγώ εκτιμώ ότι με μια χρηστή διαχείριση, χωρίς να υπόκεινται οι ομάδες στο πείραμα ή να θέλουν να επιβεβαιώσουν την ιστορία του κρεβατιού του προκρούστη, να ξαπλώνουν τα ποδάρια τους πιο μακριά από όσο φτάνει το κρεβάτι, νομίζω ότι μπορεί να γίνει δουλειά και μπορεί να γίνει και καλή δουλειά. Σωστά. Βασίλη, ο ΠΑΟΚ, βέβαια, ίσως να θέλει να πει κάτι ο κ. Χατζόπουλος αυτό, αλλά ο ΠΑΟΚ
Βλέπουμε εμείς τώρα εδώ κάποια πλάνα, δεν το βλέπεις, αλλά βλέπουμε από τον τελευταίο τίτλο, 1991-92. Συγγνώμη, 99. Πάω κάτω. Εντάξει, 99 είναι το τελευταίο κύπελο που έχει πάρει ο Πάο Ξεστάδη. Με Μπέρι. Με Μπέρι και Φράνκι Κίκ και ο Μπαλογιάννη και ακριβώς. Και Γιαννούλη και όλα τα παιδιά. Ναι. Σωστά. Το τελευταίο πρωτάθλημα είναι το 92. Δοκίμασε πριν από 8-9 χρόνια να περάσει στους ομίλους Ευρωλίγκα σε μια εποχή, γιατί τώρα είναι απαγορευτικό αυτός, προς το παρόν είναι απαγορευτικός ο στόχος μια τρίτης ελληνικής ομάδας στην Ευρωλίγκα. Ναι. Ναι, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, πραγματικά. Είχε την ευκαιρία. Είχε την ευκαιρία πριν από 2 χρόνια στα 2 αωράκια, τον στρίμωξε για τα καλά το Παναθηναϊκό στα Σκηνιά, εκεί με τις ζώνες του Παπαθεοδόρου που δυσκόλεψαν κιόλας και το παραδέχτηκε ο Πιτίνο. Εντάξει, μερικές φορές οι τίτλοι κιόλας σε τελικούς κρίνονται από λεπτόμενες, το λέω, γιατί ήταν η τελευταία φορά που ο ΠΑΟΚ είχε τη δυνατότητα και διεκδίκησε ως την ίστατη στιγμή να κατακτήσει ένα τίτλο μετά από το 99. Σωστά. Θες να ρωτήσεις κάτι τον κύριο Χατζόπουλο ενδεχομένως που θα ήθελες να μια απάντηση πάνω σε αυτά. Να πω κάτι θέλει κάτι να πει ο κύριος Χατζόπουλος. Ναι. Ότι μάλλον περνάνε τα χρόνια και η μνήμη ασθενεύει. Έχουμε γνωριστεί, αλλά δεν θυμάστε πού γνωριστήκαμε. Πού γνωριστήκαμε. Στην τελευταία έκδοση, στην εκδήλωση για το βιβλίο που είχε βγάλει ο Νίκος Σταυρόπουλος. Για το βιβλίο που ήταν. Μπρά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, ναι. Κύριε Σκουντή, είχαμε γνωριστεί, είχαμε μιλήσει κιόλας. Ναι, 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 το χρεώνομαι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, έχετε δίκιο. Από τρία χρόνια έχετε δίκιο. Βασίλη, θες να ρωτήσεις κάτι τον κύριο Χατζόπουλο. Εγώ θέλω να το γνωρίζω επειδή να πιαστώ από μια πληροφορία που έχω. Πέραν του γεγονότος ότι έχει και μια αμερικανική αντίληψη, γιατί έχει ζήσει κάποια χρόνια στην Αμερική, έχει σπουδάσει εκεί. Δηλαδή έχω μια ερώτηση που μπορεί να άπτεται και από αυτό το γεγονός ο ίδιος θα το κρίνει. Επειδή ξέρω επίσης ότι έχει μια ιδιαίτερη αγάπη στα άλογα, δεν εννοώ στον υπόδρομο, εννοώ στα άλογα. Τι πιστεύει ότι χρειάζεται αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή για να συρθεί δεν ξέρω πώς το αμάξι του ΠΑΟΚ, η άμαξα του ΠΑΟΚ, πόσα άλογα χρειάζονται για να συρθεί από το τέλμα. Δεν θα έλεγα ακριβώς το τέλμα, αλλά εντάξει, ο ΠΑΟΚ πέρασε δύσκολα την περασμένη χρονιά. Κανείς δεν ξέρει ποια θα ήταν η τύχη του αν ολοκληρωνόταν το ποτάσμα. Βρισκόταν σε δεινή θέση. Αυτό είναι αλήθεια. Εμένα με εντυπωσιάζει το γεγονός, δεν του δίνω επιχειρήματα τώρα. Τα ξέρει καλύτερα ότι ο ΠΑΟΚ έφτιαξε μια ομάδα που φαίνεται μέχρι στιγμής και αποτελεσματική και καλή, την έφτιαξε πολύ γρήγορα. Με καλές επιλογές, με τον καινούργιο προπονητή, τον Μέξα. Τι πιστεύει, τι εκτιμά ότι χρειάζεται περισσότερο ζώντας και στον οργανισμό του ΠΑΟΚ τα χρόνια, γιατί προφανώς και είναι γνωστό αυτό ότι συνέβαλε όλα τα τελευταία χρόνια και οικονομικά και ηθικά στην εξέλιξη της ομάδας. Η υποδύναμη που χρειάζεται ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι οικονομική, καθαρά. Οικονομική, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Δεν είχε, ο ΠΑΟΚ είναι ένα τέτοιο σωματείο. Με τέτοια ιστορία και πραγματικά σας λέω είναι καθαρά οικονομική. Αν έχουμε τα χρήματα να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις, ο ΠΑΟΚ θα συνεχίζει και θα πηγαίνει πάρα πάρα πολύ καλά. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν ξεφεύγω, να το πω έτσι εύκολα. Δεν βγάζω τα πόδια μου από το πάπλωμα αν δεν ξέρω ότι μπορώ να τα καλύψω. Λοιπόν, οπότε δεν πρόκειται να αφήσω να ξεφύγει ή να ξοδέψουμε τέλος πάντων παραπάνω χρήματα από ό,τι μπορούμε. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η ομάδα που έγινε με το budget που έγινε είναι πάρα πολύ καλή σχέση ποιότητας χρήματος και αποτελέσματος. Θα το δούμε βέβαια το αποτέλεσμα και στη διάρκεια, γιατί μια ομάδα πρέπει να έχει και μια διάρκεια. Λοιπόν, αλλά θεωρώ ότι προς το παρόν έχουμε ξεκινήσει καλά. Τώρα από εκεί και πέρα θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε, είναι καθαρά θέμα αν βρούμε τα άλογα. Τα άλογά μας είναι τα ευρώ. Ναι. Πάντως, Βασίλη, τον έχεις περάσει ακτινογραφία, είναι σίγουρο 100%. Δηλαδή, αν έμενες λίγο ακόμη. Να... Ναι. Ναι, Νίκο. Εντάξει, όχι, όταν με πήρες και ζητώ συγγνώμη και λυπάμαι πάρα πολύ που δεν μπορούσα να εμφανιστώ κιόλας. Δεν πήρες. Μια άλλη φορά. Όχι δηλαδή ότι η μουτσούνα μου θα προσέθετε κάτι, αλλά είναι ωραίο να βλέπεις τον άνθρωπο με τον οποίο. Σε βλέπουμε δηλαδή σε φωτογραφία, εντάξει, αυτή τη στιγμή. Σωστή, δεν έχουμε πρόβλημα. Όχι, εγώ για να βάλω και μια συναισθηματική πινελιά, επειδή έχει συμβληθεί με την πορεία του ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια και το βλέπουμε και στις φωτογραφίες και στα βίντεο. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ και δια του κυρίου Χατζόπουλου πια και με όλα τα υπόλοιπα στελέχη του και στο αγωνιστικό κομμάτι και στο διοικητικό, θα έλεγα, θα το πω, δεν είναι κυτρινισμός, ότι οφείλει να κάνει το καλύτερο δυνατό και για το μικρό Γιαννάκη.
Σωστός. Αυτό. Σωστός. Έτσι είναι γιατί ο Γιαννάκης... Και το λέω γιατί τις προάλλες σε μια συνέντευξη που είχε δώσει έμαθα ότι ο κύριος Χατζόπουλος είχε συγκινηθεί κιόλας λίγο όταν αναφερόταν στο Γιαννάκη, ο οποίος είναι βρέξει χιονίσει, είναι εκεί και περιμένει αυτή τη χαρά, ένα χάδι και αγάπη από αυτό που αγαπάει ο ίδιος πάρα πολύ. Σωστός. Ακριβώς έτσι είναι. Ο Γιαννάκης μας συγκίνησε πάρα πολύ με την κίνησή του. Γιατί ευρώ. Ήρθε ένα πρωί, λείπαμε βέβαια με την ομάδα στην Αθήνα για κάποια φιλικά και ήρθε ένα πρωί και προσέφερε 100 ευρώ και το σημείο φαντάζομαι θα το έχετε διαβάσει. Ήταν, τι είναι, δεν είναι να μην σε πιάνουν τα κλάματα τώρα. Είναι βέβαια. Είναι μην το συνεχίσετε γιατί θα γίνουμε και ρεζίλοι μπροστά στις κάμερες. Μπορεί να συγκινηθεί. Όχι, δεν το κάνω για να προσθέσω θεαματικότητα. Ήρθε ο Γιαννάκης μας πάντως, ο Γιαννάκης μας και ο πατέρας του, ο Λουκάς, έχουν πλέον τις δικές του φανέλες και είναι μέλη της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Είναι φοβερό. Ήρθαν στο μάτς χθες και ήταν μαζί μας. Τους βραβεύσαμε για αυτή την κίνηση. Και θα είναι πάντα κοντά μας. Το ξέρω ότι θα είναι πάντα κοντά μας. Και όπως λέτε, πρέπει να δει και ο ΠΑΟΚ τι καλύτερο μπορεί να βοηθήσει. Αυτό είναι σημαντικό. Βασίλης Κουντής, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σου. Εγώ ευχαριστώ και εύχομαι στον κύριο Χατζόπουλο όχι μόνο να μην μετανιώσει για την εμπλοκή του, αλλά να δικαιωθεί στο βαθμό που ο ίδιος το οραματίζεται, είτε το λέει φωναχτά, είτε απλώς το σκέφτεται. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Και καλή σεζόν να έχουμε και να ξεπεράσουμε και την πανδημία. Αυτό υγεία είναι βασικό. Υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, εμείς πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα, ένα διαφημιστικό διάλειμμα, ολιγόλεπτο και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στην εκπομπή Σφήνα στα Σπόρα από την TV100 κάθε Δευτέρα και Πέμπτη στις 11 το βράδυ στην οθόνη σας και σε επανάληψη την επόμενη μέρα ή και τη μεθεπόμενη στο πρόγραμμα της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης TV100 μαζί μας το μέλος της διοίκησης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και βασικός χρηματοδότης ο κύριος Θανάσης Χατζόπουλος από το ξεκίνημα της φετινής χρονιάς. Συζητάμε για τα θέματα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ αλλά και της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αφού είναι γνωστό στην οικογένεια του ΠΑΟΚ ότι ο κύριος Χατζόπουλος είναι πολλά χρόνια και στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ κοντά. Τώρα μπήκε δυνατά και στο μπάσκετ και ελπίζουμε, όπως είπε και ο Βασίλης Κουντής πριν από λίγο, αυτή η παρουσία του κυρίου Χατζόπουλου και των υπολείπων να συνεχιστεί και να πάνε και άλλοι κοντά τους να τους βοηθήσουν. Γιατί χρειάζεται σίγουρα βοήθεια. Όπως άλλωστε είπε από το πρώτο μέρος της εκπομπής, και ο κόσμος του ΠΑΟΚ θα χρειαστεί να βοηθήσει. Έχουμε όμως τις εξελίξεις στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ και θα πάμε να καλησπερίσουμε. Μέσω Skype τον συνάδελφο τον Στέλιο τον Στεριάδη από τον Focus FM ο οποίος αυτή τη στιγμή μας παρακολουθεί και θα μας δώσει λίγο το ρεπορτάζ από τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Καλησπέρα Στέλιο. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στον κύριο Χατζόπουλο. Καλησπέρα. 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 Για πες μας λίγο τι γίνεται μετά την σημερινή. Υπάρχει μια αντίδραση μετά την επιστολή τη δήλωση Βιερίνια? Όχι, δεν υπάρχει αντίδραση. Νομίζω ότι είναι ένα τέλος εποχής. Ότι ο Αντρέ Βιερίνια μετά από 218 παιχνίδια, δύο θητείες, τίτλους οι οποίοι κατακτήθηκαν και τίτλους οι οποίοι κατακτήθηκαν και πάρθηκαν εκτός αγωνιστικών χώρων, αποτελεί παρελθόν για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μετά από αρκετό καιρό ενός ανοιχτού θέματος μπήκε τελεία, ή μάλλον η πόρτα έκλεισε, όπως έγραψε χαρακτηριστικά ο Βιερίνια, και νομίζω ότι οι αντιδράσεις από το μεσημέρι που έβγαλε τη δήλωση και μετά. Είναι ποικίλες στον κόσμο της ομάδας. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι ήθελαν τον Αντρέ Βιερίνια να παραμείνει. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι τον ευχαριστούν για την προσφορά του και πιστεύουν ότι όσα πρόσφερε σε αγωνιστικό επίπεδο τα πρόσφερε. Μάλιστα. Τώρα, η επόμενη μέρα για τον ΠΑΟΚ υπάρχει περίπτωση κάποιας μεταγραφής επιπλέον? Υπάρχει, ναι, υπάρχει. Η έρευνα για την απόκτηση αμυντικού χαφ έχει ενταθεί τις τελευταίες ώρες. Μάλιστα. Ο ΠΑΟΚ θέλει να προσφέρει μια έξτρα λύση στον Αμπέλ Φερέιρα με έναν ποδοσφαιριστή που δεν έχει μέχρι στιγμή στο ρόστερ του, δηλαδή ένα εξαροοχτάρι, να το πούμε έτσι ποδοσφαιρικά. Και όπως γνωρίζετε πλέον, η αγορά των ελεύθερων είναι ανοιχτή μέχρι τις 23 Οκτωβρίου. Πήρε παράταση η μεταγραφική περίοδος, αλλά αξίζει να σημειωθεί ότι αν αποκτηθεί ποδοσφαιριστής, θα είναι μόνο για τις εντός συνόρων διοργανώσεις
για το πρωτάθλημα και το κύπελο, αφού η λίστα η ευρωπαϊκή δόθηκε πριν από δύο μέρες. Άρα δεν μπορεί να παίξει στην Ευρώπη μέχρι τους 32 τουλάχιστον. Μέχρι την πρόκριση ενδεχομένως του ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση του Europa League. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι παίκτες οι οποίοι είναι υπό παραχώρηση ή λύση συμβολέων. Π.χ. ας πούμε με τον Μπίσεσβαρ, υπάρχει κάποιο θέμα γιατί ήταν να φύγει να πάει στην Σαουδική Αραβία. Ο Μπίσεσβαρ ήταν πολύ κοντά στο να πάει στην Αλαΐν. Ο ΠΑΟΚ έχει βρει με την ομάδα της Σαουδική Αραβία, αλλά ο ίδιος σε κάποιους όρους του συμβολέου που πρότεινε η ομάδα από τη Σαουδική Αραβία δεν τα βρήκε. Παραμένει παίκτης του ΠΑΟΚ. Είναι στις προπονήσεις της ομάδας, οι οποίες ήδη στον Παρόδο άρχισαν σήμερα μετά από τρεις μέρες ρεπό. Τώρα η μεταγραφική περίοδος στην Σαουδική Αραβία δεν έχει τελειώσει. Συνεχίζεται. Ναι. Οπότε δεν αποκλείεται εάν υπάρξει μια καλύτερη πρόταση είτε από τη συγκεκριμένη ομάδα είτε από κάποια άλλη. Ο οποίος βάζει να συνεχίσει άλλο την καριέρα του, χωρίς να αποκλείεται επίσης να παραμείνει στο ρόστερ του ΠΑΟΚ και να αποτελέσει μια ακόμα λύση για τον Αμπέλ Φερέιρα μέσω επιθετικά. Μάλιστα. Κάτι άλλο σημαντικό σημερινό, Στέλιο, δεν νομίζω να υπάρχει, έτσι δεν είναι? Είναι τα... Σημερινό, όχι. Αξίζει να σημειωθεί ότι χθες έκαναν τον ντεμπούτο τους με την εθνική ομάδα δύο παιδιά τα οποία προέρχονται τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και πλέον θεωρούνται βασικοί στην ομάδα του Αμπέλ Φερέιρα, ο Γιάννης Μιχαηλίδης και ο Χρυστοτζόλης. Μπορεί το παιχνίδι με την Αυστρία να ήταν φιλικού χαρακτήρα και να το ξεχάσουμε όλοι γρήγορα, αλλά νομίζω ότι τα δύο παιδιά αυτά δύσκολα θα ξεχάσουν την 7η του Οκτώβρη, αφού έκαναν τον ντεμπούτο τους με την Καλανόλευκη, ως αλλαγή και οι δύο, στο 46 ο Μιχαηλίδης, στο 80 λεπτό ο Τζόλης. Έχασε η εθνική, αλλά νομίζω το μάτσο αυτό θα είναι πολύ σημαντικό και για τη συνέχεια τα δύο παιδιά τα οποία πλέον, ξαναλέω, θεωρούνται βασικά στελέχη της ομάδας. Θα έχουν πολλά χρόνια να παίξουν ακόμα στην εθνική ομάδα και οι δύο. Αυτό είναι σίγουρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Στέλιο Στεργιάδη για την παρέμβασή του. Καλό βράδυ, Στέλιο. Να είσαι καλά. Καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο με τον κύριο Θανάση Χατζόπουλο. Βέβαια, θέλω να ρωτήσω λίγο για αυτές τις αλλαγές που γίνονται. Μπίσες, βαρθαφύγη, αλλαγή ρόστερ στο ποδόσφαιρο. Έχετε άποψη, γι' αυτό σας ρωτάω. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως παραδείγματος χάρη του Λέω Μάτος, όπου εκεί που ήταν να βρει ομάδα να φύγει και ξαφνικά ξαναγυρνάει. Δεν είναι και τόσο, να είμαι ειλικρινής, ωραία η εικόνα της ομάδας. Οπότε θα πρέπει να αποφασίσει η ομάδα αν θέλει να τους κρατήσει ή όχι. Για να πάρει και τις αποφάσεις και να φέρει άλλους παίκτες στη θέση αυτών ή τέλος πάντων να κρατήσει τους ίδιους. Ναι. Τώρα από εκεί πέρα αυτά είναι αποφάσεις των στελεχών και της προπονητή, τεχνικού διευθυντή και ιδιοκτήτη βασικά. Και ιδιοκτήτη, οπότε... Σε εμάς δεν πέφτηκε πάρα πολύ. Σωστά. Η απουσία του Ιβάν Σαββίδη πιστεύετε ότι έχει δημιουργήσει κάποια αριθμία στον ΠΑΟΚ? Σίγουρα δυσχεραίνει τα πράγματα. Δεν ξέρω τι επικοινωνία υπάρχει. Άμα τα ξέραμε όλα θα είμαστε και μάγοι. Αλλά σίγουρα θα δυσχεραίνει τα πράγματα. Πόσο γρήγορα υπάρχει, πόσο γρήγορα είναι αυτή η επικοινωνία. Ναι. Σε ερωτήσεις και απαντήσεις ούτω καθεξής για προβλήματα. Άρα κάποια αριθμία προκαλείται, αλλά είναι θέμα. Φαντάζομαι πως ναι. Μάλιστα. Τώρα θα πάμε λίγο να μιλήσουμε μαζί μέσω Skype πάλι με έναν πρώην καλωσφαιριστή, διεθνή καλωσφαιριστή του κεφάλου και αρχηγό της ομάδας, πρώην αρχηγό της ομάδας, αρχηγό και στην εποχή των ξυρισμένων κεφαλιών όταν ο ΠΑΟΚ πήρε το κύπελο και πρόεδρο των βετεράνων για ένα διάστημα, θεματοφύλακα των έναν εκ των θεματοφυλάκων των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Δημήτρης Καλπάκης είναι μέσω Skype αυτή τη στιγμή μαζί μας, κύριε Χατζόπουλε. Να τον βλέπουμε. Αυτός μπορεί να μας βλέπει, εμείς τον βλέπουμε όμως. Καλησπέρα, κύριε Καλπάκη. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα και στον κύριο Χατζόπουλε. Να είσαι καλησπέρα. Καλά. Ναι. Σαν αρχηγός της ομάδας, πρώην αρχηγός της ομάδας του ΠΑΟΚ, πώς βλέπεις αυτή την κίνηση που γίνεται, την καινούργια κίνηση στον ΠΑΟΚ, ποια είναι η δική σου προσωπική εκτίμηση? Ναι, καταρχάς θα ήθελα, σαν άνθρωπος του μπάσκετ, να ευχαριστήσω τον κύριο Χατζόπουλο για την αγάπη που έδειξε για το μπάσκετ σε χρόνια που δεν αναλάμβανε κανένας, ναι, και αναλαμβάνει μια ομάδα με τεράστιες ευθύνες χωρίς ο άνθρωπος να έχει καμία υποχρέωση, και νομίζω ότι όλο το μπάσκετ του ΠΑΟΚ το οφείλουμε ένα ευχαριστώ, και μάλιστα όλοι οι βετεράνοι που μιλάμε είμαστε όλοι μαζί του και συμφωνούμε ότι οτιδήποτε κάνει καλό για τον ΠΑΟΚ είμαστε μαζί του. Σωστός, πολύ σωστός. Από εκεί και πέρα, η ομάδα ξεκίνησε, έκανε κάποιες επιλογές παικτών κλπ. Έπαιξε χθες και το πρώτο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν το είδες. Το πρώτο παιχνίδι. Το είδες. Δώσε μας λίγο μια εκτίμηση. Πώς τα βλέπεις? Κοίταξε, η εκτίμηση μου σε αγωνιστικό επίπεδο, γιατί εγώ την ομάδα την παρακολουθώ από την προετοιμασία. Έχω δηλαδή τον τρόπο. Ναι. Ο Πάκος θα έχει φέτος καλύτερη ομάδα από ό,τι είχε πέρσι. Ναι. Ήδη αυτό φάνηκε στο παιχνίδι με τη Λάρισα.
παρόλο που έχει κάποιες αδυναμίες, αλλά σίγουρα θα είναι πολύ καλύτερη. Και αυτό είναι, καταρχάς έγινε ομάδα, έκανε προετοιμασία, ακολουθεί τη διαδικασία της ομάδας. Όπως που είναι αυτό ομάδα. Μια μεγάλη κατάξυση της διοίκησης του κ. Χατζόπουλου. Τώρα, ο ΠΑΟΚ φυσικά είναι μια ομάδα η οποία έχει πάθει πάρα πολλά πράγματα και ο κ. Χατζόπουλος τα γνωρίζει, γιατί πέρυσι ήταν στην ομάδα παρών. Εγώ τον έβλεπα σε κάθε αγώνα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για μας, διότι ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν χρειάζεται κανένα δηλαδή να του πει αυτά τα οποία έχουν συμβεί στον ΠΑΟΚ. Τα γνωρίζει. Οπότε πρέπει να υπάρχει μόνο το μπροστά. Ναι. Τώρα, άκουσα προηγουμένως τον κύριο Χατζόπουλο, αυτό ήθελα να του επισημάνω. Συμφωνώ ότι το οικονομικό είναι το κυριαρχό, αλλά δεν είναι μόνο το οικονομικό στον ΠΑΟΚ. Θα το εξηγήσω αυτό. Γιατί εγώ ενεπλάγηκε και το 2010 με την ομάδα σε αυτή την κατάσταση. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ σήμερα να μην έχει παίκτες νεαρούς οι οποίοι να μπουν μέσα στην ομάδα. Φυσικά έβαλε φέτος ένα-δύο, αλλά πάλι είναι πολύ λίγοι. Παραδείγματος χάρη, χάσαμε φέτος ένα παίκτη που πήγε στον Προμηθέα, το ψηλό λέω το 2-10. Στο παρελθόν έχουμε χάσει και το Μήτρογλου και καταλαβαίνετε ότι έστω και μια διοίκηση η οποία έχει στόχο μόνο το οικονομικό, δεν μπορεί να παραβλέψει και την οργάνωση της ομάδας. Ναι. Το λέω αυτό διότι δεν σε στυμπάει τι έγινε. Πέντε παίκτες έβγαλε στην πρώτη ομάδα, δεν λέω για αυτούς που έρχονται, αυτοί που είναι τώρα, οι οποίοι στοιχίζουν πάνω από 20 εκατομμύρια. Και εμείς αν βγάζαμε πέντε παίκτες, ή θα είχαμε ομάδα ή τουλάχιστον θα γλιτώναμε το οικονομικό. Άρα λέτε για την Ακαδημία λοιπόν, να ενισχυθεί ναι, η Ακαδημία. Είναι για την ομάδα, δεν πρέπει να το ξεχνάει αυτό, ότι είναι μια επένδυση για το μέλλον. Αλλά ναι. Όχι η Ακαδημία όπως είναι στον ΠΑΟΚ τώρα. Ναι. Η Ακαδημία στον ΠΑΟΚ έχει πολλά προβλήματα. Δεν έχει ανθρώπους οι οποίοι να προπονήσουν τα παιδιά τα ταλέντα. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε. Αυτά είναι κάτι που έχει συζήτηση, αλλά είναι γεγονός αυτό. Ναι. Επίσης και ένα δεύτερο. Ναι. Κάτι θέλει να πει ο κ. Χατζόπουλος. Θα μου επιτρέψετε λίγο. Ένα από το ότι ρίχνω το βάρος στο οικονομικό είναι στα πάρα πολλά και διάφορα προβλήματα που έχει η ομάδα. Το ξέρω. Το ότι οι ακαδημίες πρέπει να λειτουργήσουν. Πραγματικά σας λέω ότι οι ακαδημίες μας λειτουργούν. Και φέτος θα ήθελα να προσέξετε την εφηβική ομάδα του ΠΑΟΚ, όπου προσωπικά έχω εμπλακεί και εκεί, χωρίς να το έχω πει, είναι η πρώτη φορά που το λέω. Λοιπόν, και θα δείτε τι ομάδα θα παίξει φέτος στο εφηβικό μας. Κάντε μεταγραφές. Λοιπόν, κάναμε και μεταγραφές. Όσον αφορά τον παίκτη που χάσαμε, τον Γιώργο Ντανούλη, με προσωπικά μου μηνύματα και τηλεφωνήματα έχω μιλήσει με το παιδί προσωπικά. Όταν το παιδί έχει αποφασίσει ότι θέλει να φύγει, δεν μπορείς να τον κρατήσεις. Το παιδί είχε συμβόλαιο, δεν του προσφέραμε συμβόλαιο. Προτίμησε να πάει στον Προμηθέα. Λοιπόν, αυτό δεν είναι πρόβλημα, δεν φταίνει οι ομάδες πάντα. Φταίει και ο νομοθέτης και ο νόμος που ισχύει, η νομοθεσία που ισχύει, που δεν υποχρεώνει τον παίχτη τουλάχιστον για 1-2 χρόνια μετά από την Ακαδημία να παραμείνει και να υπογράψει συμβόλαιο με την ομάδα του. Λοιπόν, δουλέψαμε επί 4-5 χρόνια για να βγει αυτός ο παίχτης. Και όταν ήταν του προσφέραμε το συμβόλαιο, σηκώθηκε και έφυγε. Δεν τον θέλαμε, νομίζετε. Πέσαμε όλοι πάνω του φέτος. Από τον κύριο Σταυρόπουλο και προσωπικά εγώ. Που εγώ, σας λέω, πήγα το καλοκαίρι να ξεκινήσουμε να στείλουμε την ομάδα και να δούμε σε ποιον χρωστάει. Και αν χρωστάει μόνο σε αυτούς που μιλάνε ελληνικά. Και φυσικά εννοείται ότι ήρθαν και από τις ακαδημίες και μου λένε αμάν. Ξέρω οι ακαδημίες τι γίνεται. Okay, να δούμε και τις ακαδημίες μαζί, να προσπαθήσουμε. Μάλιστα. Αλλά ήδη στην ομάδα έχουμε φέτος και παιδιά, όπως είναι και ο Ιατρίδης, όπως είναι και ο Αντώνης ο Καραγιαννίδης, ο οποίος θα δείτε στο μέλλον επίσης αυτά τα παιδιά. Θέλω να τα πιστεύω εγώ τα νέα μας παιδιά. Δουλεύουν σκληρά με την αντρική ομάδα για να πάνε μπροστά. Λοιπόν, ναι. Και δεν θα αφήσουμε σε καμία περίπτωση τις ακαδημίες ένα σκεπτικό. Δικό μου τουλάχιστον και ένα πλάνο, μια επιθυμία μου είναι όταν κάποια στιγμή θα αποχωρήσω να έχω αφήσει μια τέτοια παρακαταθήκη Ελλήνων παικτών δικών μας ή ακόμα και από μεταγραφών από κάποιες άλλες ακαδημίες. Λοιπόν, αλλά να μείνει ένας κορμός ταλέντων Ελλήνων. Βέβαια, ωραία. Λοιπόν, να ξαναχτίσει ο ΠΑΟΚ τον ελληνικό του κορμό και να μην χρειάζεται πάντα να κουβαλάει, ξέρω εγώ, 5-6 Αμερικάνους. Να φέρει 3 ή 2 ή 4.
Αυτό το πράγμα έχω στο μυαλό μου. Απλώς τώρα πρέπει να καταλάβετε ότι μας πνίγουν υποθέσεις χρεών. Δυστυχώς δεν είναι εύκολο να ασχοληθούμε με όλα τα θέματα. Δεν μπορούμε να τα λύσουμε. Δεν γίνεται να τα λύσουμε από τη μία μέρα στην άλλη. Νομίζω, κύριε Καλπάκη, πάνω στο δικό σας σκεπτικό είναι και το σκεπτικό του κυρίου Χατζόπουλου. Ναι, το ίδιο είναι. Γι' αυτό λέω ότι εμείς συμφωνούμε με τον κύριο Χατζόπουλο. Ναι. Απλώς επισημάνω κάποια γεγονότα. Κοιτάξτε, οι ακαδημίες δεν λειτουργούν καλά. Πρέπει να απομακρύνετε τους μάνατζερ. Και αυτό εδώ είναι δικαιολογία ότι ο νόμος το ξέρω ότι απαγορεύει. Αλλά υπάρχει τρόπος, κύριε Χατζόπουλε. Οι άλλες ομάδες, βλέπεις, ο κύριος Σαββίδης δεν έχασε κανένα παίχτη. Υπάρχει τρόπος. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως θα φανεί. Έχασε κανένα δυο μικρούς παίχτες στον Ολυμπιακό. Αλλά και πήρε και από τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι αλήθεια. Έχασε κανένα δυο, πήρε κανένα δυο. Αυτό κάποια στιγμή θα πρέπει να σας ενημερώσουμε λίγο πώς πρέπει να κρατάτε τους παίχτες. Διότι να μην αναφέρω τώρα συγκεκριμένα περιπτώσεις, αλλά πρέπει να σημειώσουμε ότι χάσαμε το Μίτρογλου. Το Μίτρογλου. Εντάξει, το μεγαλύτερο ταλέντο της Ελλάδος. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, υπάρχει κάτι άλλο. Πιστεύω ότι εγώ το λέω γιατί θα φέρει έσοδα στην ομάδα. Γι' αυτό το λέω. Δεν το λέω από την άποψη. Και ο κύριος Χατζόπουλος όμως το ίδιο είπε, ότι η Ακαδημία είναι στο μυαλό και της διοίκησης. Δηλαδή για τη στήριξη. Αυτό είναι σημαντικό. Επίσης, κάτι άλλο που ήθελα κάτι να ρωτήσω τον κύριο Χατζόπουλο. Ναι, ναι. Νομίζω ότι η διοίκηση η οποία έγινε από τον Εραστέχνη, έτσι δεν είναι? Ναι, είμαστε διοίκηση πρωτοδικείου. Φυσικά. Πρωτοδικείου, ναι. Πρωτοδικείου, όχι από το μεγάλο μέτωπο, από τον Εραστέχνη. Ναι. Πάντα τη διοίκηση πρωτοδικείου την διορίζει ο Εραστέχνης. Ναι, απλώς θα ρωτάω. Ναι, ήθελα να πω το εξής. Ο Εραστέχνης στην προσπάθεια αυτή δεν βοηθάει οικονομικά καθόλου το μπάσκετ? Όχι. Ναι, για ποιο λόγο το κάνει αυτό το πράγμα, σας εξήγησα? Γιατί έχει τις δικές του υποχρεώσεις, φαντάζομαι. Σίγουρα θα χρειαζόμασταν όποια βοήθεια υπάρχει, αλλά απ' την άλλη ο Εραστέχνης έχει να συντηρήσει πόσα τμήματα. Ναι. Τι να πρωτοπληρώσει, έχει και το τμήμα του βόλεϊ, το οποίο τα τελευταία χρόνια όλα πρωταγωνιστεί. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει η οικονομική δυνατότητα να συντηρηθούν. Κοιτάξτε, κύριε Χατζόπουλο, λίγο να ενημερωθείτε σε αυτό, ότι υπάρχουν ομάδες στο εξωτερικό, όπως είναι η Μπάγερ, η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα, δεν έχουν μεγάλο μέτοχο. Το τμήμα του ποδοσφαίρου, λόγω των εσόδων, δίνει κάποια χρήματα και δεν αφήνει την ομάδα να πέσει τόσο χαμηλό όπως έπεσε ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, το 92 να είναι η ομάδα μέσα στις τρεις πρώτες της Ευρώπης και το 2020 να παλεύει την κατηγορία. Δηλαδή, ο Εραστέχνης θα πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να βοηθήσει τον μπάσκετ. Έχει έσοδα. Έχει μία ΠΑΕ μπροστά με τον κύριο Σαββίδη, όπου παίρνει 10%. Έχει ένα πρόβλημα επικοινωνία. Ζητούμε συγγνώμη. Κάπου εδώ διακόπτεται η επικοινωνία με τον κύριο Καλπάκη. Αλλά νομίζω αυτό θα επαναλάμβανε ότι ο Εραστέχνης. Αλλά δεν είναι θέμα του κυρίου Χατζόπουλου αυτό. Είναι θέμα άλλων φυσιολογικά. Λοιπόν, να πούμε ότι δεν ξέρω τώρα για την Ακαδημία που είπατε προηγουμένως και για τους παίκτες. Είπατε ότι ασχολείστε εσείς ο ίδιος. Προσωπικά θα ασχοληθείτε. Ήδη στην Ακαδημία έχει έρθει ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα, πιστεύω, στην Ελλάδα. Ένα παιδί που. Δεν ξέρω πώς δεν το είδε κανένας ως τώρα, να είμαι ειλικρινής. Από πού ήρθε? Έχει μεταγραφεί από την Ξάνθη. Την Ξάνθη. Λοιπόν, πώς το λένε? Το παιδί λέγεται Ρούμογλου, είναι το όνομά του. Ρούμογλου Απόστολος. Ψηλός. Κάναμε πραγματικές προσπάθειες. Είναι τώρα 2-2 και πόσο παίζει στις θέσεις 1-2-3, 17. Λοιπόν, 17, έχει ένα. Φυσικά προσόντα και τεχνικά χαρίσματα που πραγματικά είναι, δηλαδή έχει μέσα του το μπάσκετ. Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν καθίσαμε με σταυρωμένα τα χέρια που ξέραμε ότι δοκιμάστηκε και από την ΑΕΚ, το συζητούσε και ο Ολυμπιακός και τα λοιπά. Πήγαμε, τον κλείσαμε και το φέραμε. Από την Ξάνθη, έτσι. Λοιπόν, ναι, ακριβώς. Είναι σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό λοιπόν, αυτό. Άρα, λοιπόν, δεν καθόμαστε, δηλαδή, θέλω να πω, παρόλο που οι ακαδημίες, πρέπει να πω, δεν ανήκουν στην ΚΑΕΠΑΟΚ, ανήκουν στον Εραστέχνη. Ναι. Παρόλα αυτά, επειδή κάθε επαγγελματική ομάδα σοβαρή πρέπει να έχει και να φυσικά να βλέπει και τις ακαδημίες της από πίσω, όπως είπε και ο κ. Καλπάκης, λοιπόν, πρέπει να παράγεις παίχτες. Γι' αυτό το λόγο δεν καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια. Ναι. Χθες το βράδυ μέχρι τις 9.30 ώρα ήμουν και στην προπόνηση της εφηβικής ομάδας. Ο ίδιος, εγώ, ναι. Λοιπόν, δεν αφήνω τίποτα στην τύχη του. Πάω έτσι, έχω μάθει σαν άνθρωπος, έτσι λειτουργώ στη δουλειά μου. Λοιπόν, και έτσι θα λειτουργώ και στον ΠΑΟ. Δεν θα αφήσω, απλώς σας επαναλαμβάνω ότι είναι τα προβλήματά μας τόσα πολλά που πρέπει
να τρέχεις δεξιά-αριστερά να λύνεις προβλήματα. Μάλιστα. Και εκεί είναι κυρίως οικονομικής φύσεως. Καλά, είστε που όμως... απαιτούν πολλά τηλεφωνήματα, παζάρια, καταλαβαίνετε. Είστε τρία άτομα όμως. Είμαστε μήπως τρία άτομα. Μήπως χρειάζεται βοήθεια. Αλλά μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και ένα. Ο κύριος Τριλεράκης ασχολείται κυρίως με το κομμάτι του μάρκετινγκ. Ναι, προσπαθούμε marketing, συνέχεια εντάξει. να κλείνουμε συμφωνίες, να βρούμε χορηγούς. Μπάς και κλειστικά χορηγούς. Ακριβώς. Λοιπόν, υπάρχουν. Έχουμε έρθει σε συμφωνίες με μικρά ποσά μένος τώρα, αλλά υπάρχει κόσμος κάτι κινείται. Του ΠΑΟ που κάτι, ακριβώς, κάτι κινείται και θέλει να βοηθήσει όχι, λέω την προσπάθειά μας. Και στην προσπάθεια αυτή που κάνετε, μήπως πρέπει τα τρία μέλη να γίνουν πέντε, ας πούμε. Μακάρι αν υπάρχουν και άλλοι που μπορούν να βάλουν το χέρι στην τσέπη και να έρθουν να βοηθήσουν, πολύ ευχαρίστως. Δεν είμαστε κλειστοί δεν είμαστε κλειστό κλαμπ. Να το έχω ξαναπεί αυτό ότι προς Θεού, όποιος θέλει και έχει την όρεξη και θέλει να έρθει να βοηθήσει, λοιπόν, αλλά το να, ξέρετε, όλοι έρχονται με να βοηθήσω. Ναι. Το να έρχομαι να βοηθήσω, στην ουσία να δείχνω μόνο τον πόη μου, δεν κάναμε τίποτα. Μάλιστα. Το έρχομαι να βοηθήσω, έχω πει ότι δεν είμαι Σαββίδης, μόνος μου δεν μπορώ να τα καταφέρω, μέχρι σε ένα σημείο ναι, λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα και εγώ χρειάζομαι βοήθεια. Ναι, πάντως λοιπόν, να σημειώσω εδώ ότι έχετε μια πολύ μεγάλη, πολύ δυνατή επιχείρηση, αλλά αυτό δεν μείνει ότι την καταστρέψετε κιόλας. Εντάξει, ακριβώς. Δεν πρόκειται να γίνω βεζιρτζής έτσι. Ναι. Δηλαδή δεν θα καταστρέψω την ζωή μου και την περιουσία μου, λοιπόν, σε καμία περίπτωση. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να έρθουν να βοηθήσουν, επαναλαμβάνω, και να μπουν στο team αυτό και να προσφέρουν, λοιπόν, να δώσουμε λύσεις στα προβλήματά μας. Πολύ ευχαρίστως, ανοιχτές είναι οι πόρτες και μπορεί να έρθει οποιοδήποτε. Βεβαίως. Κύριε Χατζόπουλε, μένουμε εδώ. Απλώς να πω ότι και θα πάρουμε μία πληροφορία, γιατί υπάρχει άλλη είδηση σημερινή. Έχει κάνει προσφυγή κατά του Άρη. Είναι ποδοσφαιρικό το θέμα, αλλά πρέπει να το αναδείξουμε λίγο. Ο ποδοσφαιριστής Αγκάνθο, ο οποίος έπαιξε στο παρελθόν στον Άρη και ήταν ένας ο οποίος μάλιστα έλεγε ότι το αγάπησε και την ομάδα του Άρη. Φιλούσε και το σήμα του Άρη, αυτά συνήθως γίνονται. Και σήμερα έκανε προσφυγή και το μάθαν οι άνθρωποι του Άρη και ο Θόδωρος Καρυπίδης από την ΕΠΟ. Είναι πραγματικά κάτι να γελάς και να κλαις. Ο Γιάννης ο Παντελίδης, ο συνάδελφος, θα μας δώσει λίγο το ρεπορτάζ για αυτό, αλλά και για την ομάδα του Άρη. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα σε όλους. Για πες μας λίγο με την περίπτωση του Αγκάνθο. Μάλλον πρέπει να πάθανε ένα σοκ όλοι, γιατί αυτός πανηγύριζε ότι έλεγε αγαπώ τον Άρη, ο Άρης με αγαπάει και φιλούσε και το σήμα. Και μάλιστα πολύ πρόσφατα σε συνεντεύξεις του σε ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης εξέφραζε την αγάπη του για τον Άρη, την επιθυμία του κάποια στιγμή να επιστρέψει να βοηθήσει το σύλλογο από κάποιο άλλο πόστο. Εν πάση περιπτώσει, έγινε γνωστό σήμερα μέσω της ΕΠΟ ότι κατέθεσε προσφυγή και διεκδικεί 98.000 ευρώ, αυτό είναι το ποσό που διεκδικεί ο Αγκάνθο, από τα ελληνικά δικαστήρια βέβαια, ναι. Και νομίζω ότι όλο αυτό προέρχεται από την ιστορία που άνοιξε πριν από μερικές εβδομάδες η απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου να δικαιώσει έναν άλλον ποδοσφαιριστή, έναν ποδοσφαιριστή που ουσιαστικά πέρασε και δεν ακούμπησε από τον Άρη, Κοντοβά στο όνομά του, ο οποίος και αυτός προσέφυγε στα ελληνικά δικαστήρια, στα ελληνικά ποδοσφαιρικά δικαστήρια, διεκδικώντας χρήματα. Να διευκρινίσουμε βέβαια ότι αυτές είναι όλες οφειλές που αφορούν στην παλιά ΠΑΕ, την ΠΑΕ η οποία βρίσκεται υποεκαθάριστη. Δεν έχει διαλύσει εντός εισαγωγικών όπως λέμε. Οπότε η λογική απορία είναι για ποιο λόγο δεν προσέφυγαν εναντίον εκείνης της ΠΑΕ και εκείνων των ανθρώπων που διοικούσαν ή τέλος πάντων ήταν τότε στη διοίκηση όταν δημιουργήθηκαν τα χρέη. Είναι μια σειρά από προσφυγές που έχουν κατατεθεί. Είναι και άλλοι παίκτες. Νομίζω ότι χθες εκδικάστηκαν οι υποθέσεις του Φατή, του Παπαζαχαρία και του Παπαστεριανού που και αυτοί διεκδικούν χρήματα από την παλιά ΠΑΕ. Περιμένουν πλέον στον Άρη τις τελικές αποφάσεις από τα διοικητικά δικαστήρια, από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Βέβαια έχει ένα ενδιαφέρον η όλη υπόθεση, μιας και με βάση την νομοθεσία και όλα όσα ισχύουν εντός συνόρων δεν έχουν δικαίωμα, εντός εισαγωγικών το δικαίωμα, να διεκδικούν αυτά τα χρήματα από την νεοσύστατη εταιρεία, τη νέα εταιρεία με το διαφορετικό αφημί που συστάθηκε το 2016.
Περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή την υπόθεση, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι αν δικαιωθούν οι παίκτες, δεν είναι ένα θέμα που απασχολεί μόνο τον Άρη. Πολλές ομάδες, βεβαίως. Βέβαια, ΑΕΚ, Όφη και τα λοιπά. Πολλές ομάδες. Υπάρχει κάτι σημερινό, νομίζω ξεκίνησε να προπονήσει, δεν έχει κάτι καινούριο για το οποίο θα ενδιαφέρει τον κόσμο, έτσι δεν είναι? Κοίταξε, στον Άρη σιγά σιγά προσπαθούν να ενσωματώσουν στο σύνολο τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα, ναι, γιατί σωστά. Τις τελευταίες μέρες έγιναν πολλές κινήσεις και αύριο περιμένουν και τον Μπελανουάν, που είναι ο παίκτης που χρονικά ανακοινώθηκε τελευταίος και θα μπει και αυτός στις προπονήσεις. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη Παντελίδη. Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο μαζί με τον κύριο Θανάση Χατζόπουλο και θα πάω λίγο σε μία-δύο ερωτήσεις τελευταίες που έχω, κύριε Χατζόπουλε. Στην ωραία κουβέντα που κάναμε, η ερώτησή μου είναι: έχετε στο μυαλό σας, σκέφτεστε ότι μπορεί κάποια στιγμή να είστε και ο μοναδικός μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ? Όχι, όχι. Όχι. Δεν υπάρχει τέτοια σκέψη. Δεν μπήκα προς Θεού για να πάρω την ομάδα. Καθαρά η θέλησή μου είναι να μπορέσω να βοηθήσω αυτή την ομάδα να φύγει από το βούρκο, να φύγει από τη λάσπη. Mm-hmm. Τίποτα παραπάνω. Δεν έχω σκοπό ούτε να εμπλακώ ιδιοκτησιακά. Δεν υπάρχει αυτό το σενάριο. Δεν έχει στο μυαλό σας ποτέ το. Απλώς να βοηθήσετε τώρα, βέβαια, αν βοηθήσει και ο κόσμος και ξεμπλέξει. Αν βοηθήσει και ξεμπλέξει σε δύο χρόνια, ξέρω εγώ. Ακριβώς. Μετά βλέπουμε. Ή φεύγετε? Φεύγω. Δεν έχω πράγμα. Δεν ήρθα να κρατήσω καμία καρέκλα. Μάλιστα. Προς Θεού. Όπως είπε και ο κύριος Κουντής, έχω και τα άλογά μου. Ναι, είναι όπου και αυτό. Εκεί... όπου εκεί κάνετε και αγώνες από τη μάθα. Ναι, τρέχω στο εξωτερικό σε διεθνείς αγώνες. Πέρσι είχα λάβει μέρος και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα διπλή ζεύξη. Σαν υπέας ή σαν αμαξοδηγός. Είναι ένα άθλημα που οδηγούμε άλογα με άμαξες. Με άμαξες. Τρεις διαφορετικές μέρες, τρία διαφορετικά αθλήματα. Και αυτό είναι το πάθος μου το μεγάλο. Και ακόμα εκεί, ναι, είμαι αθλητής. Λοιπόν, και θέλω να παραμείνω ενεργός αθλητής για πιο πολλά χρόνια. Και οι αρχαίοι Έλληνες είχαν άμαξη με άλλο. Ακριβώς. Εκεί βέβαια ήταν οι αρματοδρομίες. Άλλη ιστορία ήταν εκεί. Όπου είχε να κάνει με ταχύτητα πιο πολύ. Ναι. Και σε εμάς έχει ένα μέρος, ένα από τα αγωνίσματα, έχει να κάνει με την ταχύτητα. Τη δεύτερη μέρα τέλος πάντων μαραθώνιος. Αλλά... φοβερό. Ναι. Είναι κάτι που δεν έχει αυτό δεν νομίζω το κάνει κανένας εδώ. Πρώτη φορά το ακούω, ας πούμε. Το κάνουν και άλλοι στην Ελλάδα. Όχι, δεν είμαστε πολλοί, αλλά. Έχουμε ξεκινήσει στην Αθήνα στο Ολυμπιακό Κέντρο Υπασίας του Μαρκόπουλου. Έχει δημιουργηθεί και στίβος κατάλληλος κτλ. Όπου συνεισφέραμε όλοι οι αθρούμενοι τέλος πάντων για να δημιουργηθούν οι απαραίτητες εγκαταστάσεις. Και είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Ωραία. Τελευταία ερώτηση. Στόχος φετινός του ΠΑΟΚ. Στόχος φετινός του ΠΑΟΚ είναι να έχει μια καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Και μια πολύ καλή πορεία στα χρέη του. Να μπορέσουμε να πραγματικά, αν τα καταφέρουμε και αν έχουμε τα έσοδα και τη βοήθεια, κυρίως φυσικά και του κύριου Σαββίδη, να καταφέρουμε να μειώσουμε κατά ένα ποσοστό τα χρέη. Τα οποία, το ποσοστό αυτό θα εξαρτηθεί αναλόγως τη συμμετοχή και του κόσμου και του κύριου Σαββίδη. Βεβαίως. Και φυσικά τη δικιά μας. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Κάναμε μια ωραία κουβέντα, κύριε Χατζόπουλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημερινή παρουσία εδώ στην TV 100. Καλή επιτυχία στην προσπάθεια που θα κάνετε. Πάρα πολύ. Και καλή δύναμη. Κυρίες και κύριοι, εμείς ολοκληρώνουμε την εκπομπή. Το ραντεβού μας κάθε Δευτέρα και Πέμπτη στις 11 το βράδυ. Μην το ξεχνάτε. Ευχόμαστε να περάσετε ένα χαρούμενο βράδυ. Τα ξαναλέμε την Δευτέρα στις 11 το βράδυ.